αφού χαιρετήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, ταυτόχρονα να καταγγείλουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο την κυβέρνηση που αντί να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα επιβίωσής μας, διάλεξε το δρόμο της καταστολής στη Θεσσαλία για να καταστήλει το δίκαιο αγώνα μας. Την ίδια αντιμετώπιση είχαμε και εμείς πριν λίγες μέρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην πόλη μας, όταν κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας και καλούσαμε να πάρει θέση η Περιφέρεια στα προβλήματά μας. Και ήρθαμε αντιμέτωποι εμείς και τα παιδιά μας, οι φοιτητές δηλαδή, με τις μονάδες καταστολής. Δεν θα τους περάσει. Ας αποτελέσει λοιπόν το συλλαλητήριο αυτό αρχή για την κλιμάκωση του αγώνα και δυναμική απάντηση στην καταστολή της κυβέρνησης. Συνάδελφοι, ειδικά πέρσι η αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα υπέστη βαρύ πλήγμα από τον Περενόσπορο, χάνοντας το 70 έως 100% της παραγωγής μας. Για το λόγο αυτό, ειδικά για φέτος, προτάσουμε το αίτημα για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για τη βεβαιωμένη καταστροφή στα αμπέλια με ενίσχυση 600 ευρώ το στρέμμα άμεσα, για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στα αμπέλια μας και να συνεχίσουμε τις εργασίες. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα άλλα αιτήματα, όπως εκφράζονται στις ανακοινώσεις μας, μένουν πίσω. Μαζί με τους άλλους βιοπαλαιστές αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, με τους συμμάχους μας, την εργατική τάξη δηλαδή, θα τα καταφέρουμε. Λεφτά υπάρχουν. 37 δις, συνάδελφοι, το ματωμένο μαξιλάρι. 7 δις φέτος το ματωμένο πλεόνασμα. 4 δις τα κέρδη των τραπεζών από τα πανωτόκια σε βάρος του λαού μας. 10 δις τα κέρδη των μαρκετάδων. Πολλά δις τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και τόσα άλλα. Συνεχίζουμε τον αγώνα επιβίωσης για να παραμείνουμε στον τόπο και στα χωράφια μας. Γεια σας.